Στα δύο είναι χωρισμένοι οι κάτοικοι στην Πετρούπολη για τη δομή ασυνόδευτων παιδιών. Εκεί θα βρούμε τον Μιχάλη Τεζάρη. Να δούμε πώς είναι η κατάσταση τώρα. Χθες το κλίμα ήταν εκρηκτικό. Την έντονη αντίδραση των κατοίκων της Πετρούπολης, λένε, έχει προκαλέσει η πρόθεση μη κυβερνητικής οργάνωσης να δημιουργήσει μια δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων των μεταναστών σε αυτό το κτίριο που βλέπετε πίσω μου, σε βόλη των οδών Καραολή Δημητρίου και Κύπρου. Πρόκειται για ένα κτίριο, λένε, το οποίο είχε κριθεί ακατάλληλο δύο φορές πριν τελευταία να είναι μετά τον μεγάλο σεισμό της Αθήνας το 1999. Το αξιοσημείωτο δε είναι πως οι κάτοικοι πληροφορήθηκαν για την επικείμενη δημιουργία της συγκεκριμένης δομής από εργάτες οι οποίοι εργάζονταν εδώ σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο Δήμαρχος της περιοχής το βράδυ. Όταν λοιπόν ρώτησαν τι ακριβώς σημαίνει και υπάρχει αυτή η κινητικότητα, τότε οι εργάτες φαίνεται να είπαν στους κατοίκους ότι εδώ ετοιμάζεται να γίνει μια δομή φιλοξενίας νεαρών μεταναστών. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό προκάλεσε αντιδράσεις. Μάλιστα, είχαμε σοβαρά επεισόδια μεταξύ ατόμων που αντιδρούν. Και γιατί αντιδρούν? Διότι ένα κτίριο που, όπως λένε, είναι ακατάλληλο, είναι μέσα σε οικιστικό ιστό, είναι με παιδικές χαρές δίπλα. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, πού ακριβώς θα πάνε αυτά τα ανήλικα παιδιά όταν δεν υπάρχουν τμήματα ένταξης στα σχολεία, σε ποια ακριβώς δομή θα φιλοξενηθούν, σε ένα κτίριο το οποίο είναι κατάλληλο, και υπήρχε και η άλλη πλευρά, η οποία έλεγε πως γιατί να μην δημιουργηθεί εδώ μια δομή φιλοξενίας προκειμένου να φιλοξενήσει τα συγκεκριμένα άτομα. Είναι χαρακτηριστικό πως οι κάτοικοι δεν σταματούν και αυτό που προσβλέπουν είναι να σταματήσουν οι εργασίες και να μην γίνει ο συγκεκριμένος χώρος δομή φιλοξενίας. Να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Ευχαριστούμε πολύ, Τεζάρη.